Καλώς ορίσατε σε ένα άλλο καινούριο επεισόδιο της σειράς Ethereum Hacking. Στο σημερινό επεισόδιο, όπως αναφέρθηκε από το προηγούμενο βίντεο με τη Fallout, θα δούμε τον Remix ID του Ethereum. Στο επεισόδιο με το Fallout, αναφέρθηκε ο Remix ID. Σε αυτό το επεισόδιο θα του ρίξουμε μια ματιά. Στο remix.ethereum.org μπορούμε να έχουμε πρόσβαση κατευθείαν στο Remix ID. Ο Remix ID είναι ένας ID, δηλαδή μπορούμε να γράψουμε κώδικα μέσα σε αυτόν, ναι. Το design του είναι αρκετά ίδιο με το Visual Code της Microsoft. Αρκετά θετικό αν έρχεστε από εκείνο το background, θα σας είναι αρκετά οικείο. Και μας προσφέρει μέσω του browser μας και text editor και compilers. Λέω compilers γιατί μπορεί να κάνει compile αρκετές διαφορετικές εκδόσεις Solidity. Καθώς και μας βοηθάει να κάνουμε κατευθείαν deploy είτε στο mainnet του Ethereum, είτε σε κάποιο testnet ή μέσω JavaScript ή μπορούμε να το συνδέσουμε σε κάποιο δικό μας node που τρέχει local στον υπολογιστή μας. Το Remix θεωρείται ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία που προσφέρει το Ethereum και μπορεί να μας απαλλάξει από πάρα πολλά προβλήματα. Αξίζει να επισημανθεί ότι το Remix μπορεί να μας βοηθήσει αρκετές φορές στο να γράψουμε smart contracts με malicious code μέσα, μιας και μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να ανοίξουμε ένα νέο παράθυρο και να κάνουμε κατευθείαν deploy τον κώδικά μας σε κάποιο test network για να κάνουμε τις δοκιμές μας. Περισσότερα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς Ethereum Hacking. Βλέπουμε εδώ πέρα τα διάφορα workspaces. Μπορούμε να φτιάξουμε φακέλους εδώ πέρα. Θα φτιάξω εδώ πέρα για παράδειγμα ένα φάκελο με το όνομα του καναλιού μου και θα φτιάξω ένα αρχαίακι μέσα, το οποίο θα το ονομάσω π.χ. test.sol. Υπενθυμίζω ότι τα smart contracts τελειώνουν σε .sol τα αρχεία με τον κώδικά τους. Θα φτιάξουμε ένα πολύ βασικό smart contract. Θα το ονομάσω contract test. Θα φτιάξω μια address payable public owner. Όχι όπως ήταν διαμορφωμένο στο fallback challenge που λύσαμε στο προηγούμενο βίντεο, όπου δυστυχώς πάρα πολύ εύκολα καταφέραμε και πήραμε το ownership του συγκεκριμένου smart contract. Αλλά θα είναι όπως βλέπουμε τώρα, δηλαδή το δηλώνουμε ως constructor, βάζουμε δύο παρενθέσεις και μετά ανοίγουμε τις κλασικές αγγείλες και εδώ μέσα θα γράψω ας πούμε owner ίσον payable message sender. Το συντακτικό είναι ελάχιστα διαφορετικό διότι είναι και σε νεότερη έκδοση της Solidity του συγκεκριμένου smart contract. Ωραία. Αυτός εδώ πέρα είναι ο κώδικας του συγκεκριμένου smart contract, ο οποίος δεν κάνει τίποτα περισσότερο πέρα από το να δηλώνει τη δικιά μας διεύθυνση ως owner. Σε αυτό εδώ πέρα το tab μπορούμε να επιλέξουμε την έκδοση του compiler της Solidity που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Θα επιλέξω 0.8.13, που είναι και το latest, τη στιγμή που γίνεται αυτό το βίντεο, γλώσσα Solidity, και μπορούμε να κάνουμε compile το συγκεκριμένο smart contract. Σε περίπτωση που αποτύχει, θα μας εμφανίσει είδηση. Π.χ. εδώ πέρα δεν έχουμε βάλει SPDX license για να μπορεί να αναγνωρίζει αυτόματα με τι δικαιώματα είναι αυτός εδώ ο κώδικας. Θα του κάνω ένα γρήγορο copy-paste και θα του βάλω μέσα να έχει δικαιώματα από MIT και ξαναδοκιμάζω το κάνω compile και τώρα θα δούμε ότι δεν βγάζει πλέον error. Αν εγώ για κάποιο λόγο εδώ πέρα π.χ. είχα κάνει λάθος και για payable είχα γράψει playable και δοκίμαζα να κάνω compile, βλέπουμε ότι θα μας κοκκίνιζε και θα βγάζει ειδοποίηση ότι στη σειρά 9 ότι υπάρχει θέμα στο playable. Οπότε όπως βλέπουμε ο Remix θα μας βοηθήσει σε πάρα πολλά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε σε διάφορα smart contracts που ενδεχομένως να χρειαστεί να γράψουμε για άλλα challenges. Και αφού το κάναμε compile ήρθε η ώρα να το κάνουμε deploy. Και εδώ όπως είπα πριν το Remix μας προσφέρει μια πληθώρα εργαλείων. Για παράδειγμα μπορούμε να το κάνουμε κατευθείαν deploy σε JavaScript VM. Να κάνουμε inject Web3 μέσα από το MetaMask και να συνδεθούμε σε οποιοδήποτε mainnet ή testnet θέλουμε ή Web3 provider και να βάλουμε ας πούμε το δικό μας node που τρέχει στον υπολογιστή μας. Κάτι παρόμοιο θα δούμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Στην περίπτωση μας επιλέγω inject Web3, θα φορτώσει αυτόματα το MetaMask και θα μπορούμε να επιλέξουμε το πορτοφόλι μας, next, next. Και μόλις κάνω deploy και φυσικά πληρώσω και τα ανάλογα transaction fees, περιμένουμε να γίνει mined το block. Έγινε confirm το block.
Και αν παρατηρήσουμε εδώ πέρα, βλέπουμε στα deployed contracts ότι υπάρχει το contract που μόλις κάναμε deploy. Οπότε πλέον το συγκεκριμένο smart contract που τρέξαμε έγινε compile και πλέον έγινε deploy στο Rinkeby testnet δίκτυο του Ethereum. Αν κοιτάξουμε και συναλλαγές του πορτοφολιού, βλέπουμε τα transaction fees που πληρώσαμε. Εδώ πέρα, αν πατήσουμε owner, μπορούμε κατευθείαν να δούμε τη διεύθυνση του πορτοφολιού μας. Όπως είπα και σε προηγούμενα επεισόδια, από τη στιγμή που μια συνάρτηση είναι public, μπορούμε κατευθείαν να δούμε χωρίς κάποιο κόπο το τι εμπεριέχεται μέσα σε αυτήν. Αν ήταν private, τα πράγματα θα ήταν λίγο πιο δύσκολα. Θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο το τι θα συνέβαινε σε εκείνη την περίπτωση. Τώρα, αφού είναι public, είτε μπορούμε να την καλέσουμε από γραμμή εντολών γράφοντας, όπως κάναμε και στα προηγούμενα challenge, awaitcontract.owner και να δούμε κατευθείαν τι έχει μέσα, ή στο περιβάλλον του Remix μπορούμε να πατήσουμε κατευθείαν owner και θα μας εμφανίσει τη διεύθυνση. Από τη στιγμή που έχει γίνει message sender ως owner, είναι η διεύθυνση του πορτοφόλιου μας. 848 848. Αυτά σε αυτό το επεισόδιο, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.